Φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνδρομητές της Sita Vision, καλώς ορίσατε στο Κίτιον εδώ που σε πολύ λίγο, ένας από τους λίγους μη Αμερικάνους που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Πρώτη επίθεση για τον Αποέλ με τον Κέμπ να κάνει, βγάλει την μπάλα στον Μπέικερ, ο οποίος με διπλή προσπάθεια θα βάλει το πρώτο καλάθι του αναμέτρησης. Πολύ σωστά δεν τρέχει. Καθώς έχει δει ότι έχουν επιστρέψει οι παίκτες του Απόλλωνα, όμως σε δευτερεύον ευνηδιασμό, καθώς ερχόταν ως τρέιλερ, ο Τζέφερσον θα βάλει το καλάθι 14, αυτό που λέγαμε για το δημιουργικό κομμάτι του Κούνα νωρίτερα. Το βλέπετε εδώ πόσο όμορφα είδε τον Τζέφερσον και του έδωσε την. Είναι πολύ καλά ο Γερονιμίνης εκεί τον Blackmon. Από τη γωνία ο Σάμιουελ Σουτάρια, τρεις και φτωχή. 17 με τον Σάμιουελ, θα πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση, αυτό το τρίποντο. Πλησιάζουμε στο πεντάλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Της ομάδας, ο Κέμπ βρίσκει χώρο, πετάει, σηκώνει πιο σωστά στον Τζέφερσον, ο οποίος θα κάνει το 20-11. Ο Κέμπ, ο οποίος έβαλε το τρίποντο, δημιούργησε και αυτή την φάση. Εδώ ξανά, πολύ όμορφα. Κούνα του περνάει την μπάλα, αυτός απέναντι στον Κιλαρά. Γυρίζουν πολύ ωραία, κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Αποέλ και θα βάλει το τρίποντο ο Μπέικερ, 25-15. Ο Μπέικερ, ο οποίος κάνει χώρο του. Ιερονιμίδης θέλει να μπει προς αμέσως, ο Σάμιουελ πάνω του, βρίσκει τον Τζέφερσον. Αυτός δυσκολεύεται εκεί, θα κάνει αυτό το χούπ άστοχο, φόλου από τον Μπέικερ άστοχο, νέο από τον Χάρπερ, επιμένει. Με την επιμονή του Χάρπερ, 31-19. Δίνει και προειδοποίηση στον πάγκο του Αποέλη, κυρία Τσαρούχα, αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κέμπ από τη γωνία να σουτάρει για τρεις και να ευστοχεί. 34-19. Ο Αποέλ που τρέχει ένα σερί 7-0 και αναγκάζει τον κύριο Λουκά Αντωνίου να ζητήσει time-out. Κωθεί για τρεις. Είδε τον Ολισεμέγκα χαμηλά, ο οποίος εκεί εκμεταλλεύτηκε την κίνησή του, κέρδισε τον Χάρπερ και μείωσε τη διαφορά στους 10-39-29. Του ο κύριος Κωνσταντινής, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Πιτάκας αφήνει στον Τούρμαν, τόσο ταλαιπωρεί εκεί τον Κασκύρη και σκοράρει. 42-39, μια κακή πάσα, θα κλέψει ο Κέμπ. Ιερονιμής βρίσκει γρήγορα τον Χάρπερ, πολύ ωραία. Ξεδίλωσε τον ευθυνιασμό εδώ ο Αποέλ. Εδώ ξανά ο Κέμπ στον Ιερονιμίδη, αυτός γρήγορα στον Χάρπερ, μπροστά στον Πιτάκα. Θα σκοράρει, 48-41. Κούνας βγαίνει και σουτάρει για τρεις, μέσα. Να ξανά η διαφορά στους 10, με τον Αποέλ να τρέχει ένα 7-0 σερί με τα δύο καλάθια του Χάρπερ και το τρίποδο του Κούνα. Εδώ κάνει προσποίηση, θα πάει μπροστά μέσα, αφήνει στον Κασκύρη, ο οποίος με ωραία κίνηση θα βάλει και αυτό στο δικό του καλάθι. 63-46, πρώτο καλάθι και για τον Τόλι του Κασκύρη. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια. Δείχνει ασταμάτητο αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Βλέπετε εδώ ξανά το στόπ του Κασκύρη που καταφέρνει και κρατάει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Αφήνει στον Κούνα. Ο Κούνας coast to coast. Δεν τον μαρκάρουν και ιδιαίτερα οι παίκτες του. Τον έχουμε δει και με τις μικρές εθνικές. Έχει εξαιρετικό σουτ. Οπό, τρομερή φάση με την ασίστ του Καραγιάννη και το κάρφωμα του Χάρπερ. Τρομερή φάση αυτή. Βλέπετε εδώ ξανά η Ιερονιμίδης γρήγορα. Καραγιάννης βλέπει τον Χάρπερ, του σηκώνει. Τρομερή φάση. 77-48. Έχει τελειώσει. Οι δύο ομάδες δίνουν, ανταλλάσσουν χειραψίες. Βέβαια ο χρόνος τρέχει ακόμα, αλλά δεν είναι διαφορά τόσο μεγάλη. Δεν θα τελειώσει την επίθεση η ομάδα του από 79.
Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άντρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.